Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είσαστε, λοιπόν? Είναι το τρίτο vlog σήμερα, είναι Σάββατο και θα πάμε βόλτα στα μαγαζιά. Λοιπόν, ξεκινάμε τη διαδρομή. Θα σας δείξω κάποια μέρη που δεν σας έχω δείξει, κάποια μαγαζιά έτσι με χριστουγεννιάτικα πράγματα κτλ. Και ένα σούπερ μάρκετ χολ μικρό. Λοιπόν, τα λέμε όταν φτάσω στην πόλη. Παιδάκια, φτάσαμε στην πόλη. Ήρθα στη Vodafone για να βάλω κάρτες στα κινητά μας, εμένα και του Παύλου. Να η Vodafone εδώ πέρα, δεν μου αφήνουν να μπω μέσα. Αλλά θα σας δείξω γύρω-γύρω εδώ πέρα, κάπως λίγο την πόλη, λίγο Κοτσόβολο, λίγο τον Παιχνί, το φούρνο εδώ πέρα, το που είναι πιο γνωστός σε όλη τη Σαλαμίνα και ό,τι άλλα μαγαζιά είναι έτσι με είδη Χριστουγέννων και αυτά. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Παιδάκια, μόλις πήρα ένα άρωμα. Φαίνεται. Από αυτά εδώ τα μαγαζί που θα σας δείξω τώρα, είναι το αγαπημένο μου, που έρχομαι και παίρνω τα αρώματά μου και όσοι μένετε στη Σαλαμίνα και όσες, θα το προτείνω να έρθετε. Παιδιά, αυτό εδώ πέρα είναι το μαγαζί. Ξέρω, δεν με ακούτε, έχει θόρυβο, έχει αυτοκίνητα κτλ. Λέγεται Maison. Να έρθετε, το προτείνω, έχετε υπέροχα αρώματα και οικονομικά. Ξεκινάνε από 2,5 ευρώ μέχρι 12. Είναι αναλόγως στο μήκος του μπουκαλιού. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω και το φούρνο του Παιχνί, το πιο γνωστό που είναι εδώ πέρα σε εμάς. Παιδιά, εδώ είναι ο Παιχνής, δεν τον παίρνω λίγο διαγώνη έτσι σε αυτά, όπως φαίνεται εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι το μαγαζί και τα λοιπά. Και τώρα θα πάω και μέσα για να πάρω ψωμί, γιατί έχει υπέροχο ψωμί. Τα λέμε λοιπόν πάλι σε λίγο. Παιδιά, μόλις βγήκα από τον Παιχνή, εδώ το φούρνο ψώνισα κάτι πραγματάκια, θα σας τα δείξω αυτά όταν πάω σπίτι. Τελικά η μέρα είναι γεμάτη με ψώνια και τα λοιπά και βόλτες. Θα σας δείξω ό,τι μπορώ. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο θα βγει το βίντεο. Θα μπορώ να σας δείξω μάλλον τα βασικά, γιατί ξέρετε τη σύνδοση εδώ πέρα δεν επιτρέπουν μέσα σε μαγάζια και τα λοιπά. Αν και μικρό το βίντεο, συγχωρέστε με. Κάνω ό,τι μπορώ το καλύτερο και για εσάς και για εμένα. Λοιπόν, θα τα πούμε στην επόμενη στάση. Στο επόμενο μαγάζι βασικά ποιο θα είναι, δεν ξέρω, θα δούμε. Τα λέμε λοιπόν σε λίγο. Παιδιά, εδώ πέρα είναι σχετικά το κέντρο. Είναι μια καφετέρια που ερχόμαστε εδώ πέρα με τον Παύλο και πίνουμε καφέ. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται κτλ. Δίπλα έχει ένα σουφλατζίδικο που είναι το ανεμολόγιο, το γευστικό και ένα βίντεο για το βίντεο κλαπ που έρχομαστε και παίρνουμε ταινίες από εδώ. Είναι βασικά δύο βίντεο κλαπ εδώ στη Σαλαμίνα. Και πάμε να σας δείξω και άλλα μαγαζιά προς τα εκεί πέρα, προς πέρα για πέρα. Αλλά θα πάμε και από αυτό το δρομολόγιο κάποια στιγμή. Αλλά θα δείτε και από εκεί. Εδώ, παιδιά, είναι τα Everest. Βλέπετε αυτοκίνητα, κόσμος να περνάει. Είναι το φαρμακείο εδώ πέρα. Εκεί είναι το βενζινάδικο που συνήθως βάζουμε βενζίνη για το αμάξι. Από εδώ αυτός ο δρόμος οδηγεί προς τα πάνω, προς το σπίτι μας. Και πάμε να σας δείξω και το μαγαζί που ψωνίζω συνήθως, το κινέζικο. Σας δείξω και το Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Πάμε! Και φτάσαμε στο μαγαζί που ψωνίζω, που είναι εδώ πέρα το κινέζικο. Έχει διάφορα πράγματα. Τσάντες, ρούχα, έχει πολύ ωραίες προσφορές γενικά. Εδώ πέρα, εντάξει, μας τα δείξω τώρα όλα. Ό,τι μπορώ. Μέσα έχει πιο ωραία πράγματα και σας προτείνω όσοι ή όσες μένετε εδώ να έρθετε να ψωνίσετε. Παιδιά, βγαίνω από το μαγαζί του Κινέζου. Ψώνισα ένα selfie stick γιατί το άλλο το άφησα στο σπίτι. Για να μπορώ να σας έχω και μακριά και κοντά κτλ. Αλλά άργησα γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο. Όπου χάλια είναι το make-up, έχει τελειώσει με τον ήλιο. Θέλω να σας πάω να σας δείξω λοιπόν και το Δημαρχείο εδώ πέρα της Σαλαμίνας. Να το δείτε κάποιοι που δεν το έχετε δει. Ναι, να το πούμε ότι είναι σαν ένα μικρό, έτσι, μια μικρή ξενάγηση, να το πούμε κάπως έτσι. Λοιπόν, πάμε στις ξεναγήσεις να δείτε στο Δημαρχείο μπρος πως είναι και από την πίσω μεριά. Παιδάκια, είχα έρθει εδώ στο μηχάνημα της Εθνικής, εδώ, για να κάνω μια ανάληψη για λεφτά, γιατί δεν είναι κάποια μαγαζιά που δέχονται κάρτες όλα πλέον, είναι κάποια που και λοιπά. Θα σας δείξω ότι λίγο τα σκλαβενίτη που έρχομαι και ψωνίζω από μακριά και πάμε τόπο μετά στο Δημαρχείο. Να και ο σκλαβενίτης. Παιδιά, μέσα είναι καταπληκτικά. Τι να σας, δεν μπορώ να μπω μέσα, δεν με επιτρέπουν μέσα. Εδώ έχει ένα πολύ ωραίο, ας το πούμε έτσι, μαγαζί που έρχομαι και παραγγέλνω συνήθως. Λέγεται το Primavera Pizza και πιο εκεί έχει άλλο ένα. Θα σας το δείξω από την αντίθετη μεριά, δεν φαίνεται.
Γενικά εδώ έτσι ένα μικρό home που λένε. Στο σπίτι μου είναι η Σελαμίνα, ναι, home tour θα το πούμε. Τέλος πάντων, το δημαρχείο εδώ πέρα είναι απ' έξω, να το. Και σας δείξω και την πίσω μεριά, το πώς είναι μέσα κτλ. Γιατί έχει γρασίδι κτλ. Αυτό εδώ πέρα. Όλο εδώ. Για πάμε να δούμε και την πίσω μεριά πώς είναι. Μας έχει φάει ο ήλιος. Εδώ συζητώ, παιδιά, χαμός. Ήρθα, είμαι μέσα στο δημαρχείο. Τώρα δεν βλέπω. Γράφει το βίντεο, δεν γράφει. Θα δείξει την πορεία. Πάμε να σας δείξω έτσι λίγο πώς είναι και εσωτερικά. Και μετά συνεχίζουμε τη διαδρομή μας κανονικά. Λοιπόν, έχουμε μπει στο δημαρχείο μέσα. Κοιτάξτε πανέμορφα που είναι, πώς τα έχουν εδώ πέρα. Περιποιημένα, τέλεια, όλα. Δεν σας τα έχω δείξει ποτέ αυτά. Καιρός λοιπόν να δείτε, αλλά έχει πολύ ήλιο και με χαλάει λίγο. Με χτυπάει στο μάτι. Μπες δεν φοράς το γυαλί, ρε Μαρία, το φοράω. Το φοράω. Λοιπόν, για να μην πατήσουμε στο γρασίδι, εδώ πέρα είναι η βιβλιοθήκη. Γιατί έχουμε και βιβλιοθήκη στο δημαρχείο και να δανειζόμαστε βιβλία. Θα σας δείξω και την είσοδο, εδώ είναι η πρώτη σύνδοση. Κανονικά αυτή η είσοδο πρέπει να είναι ανοιχτή, αλλά δεν είναι ποτέ. Εκεί πέρα αυτό το σημείο θα σας το δείξω πιο κοντά γιατί δεν φαίνεται τώρα. Και εδώ είναι το δημαρχείο μας. Δεν είναι όμορφο, παιδιά, κοιτάξτε εδώ πέρα τέλειο που είναι. Είναι πανέμορφο. Και εδώ πέρα, ούψ, έχει ένα, το πούμε έτσι, κάτι το λοκαράβι, ξέρω, είναι το ΕΑΣ. Είναι πανέμορφο κι αυτό. Λοιπόν, και εδώ θα σας πλησιάσω να... Α, και εδώ έχει μια άγκυρα. Τέλειο! Τελικά είναι πολύ όμορφο εδώ πέρα. Και εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα που είναι το σκέπαστρο με τζαμαρία κτλ. Από ό,τι έχω ρωτήσει, μαζεύονται και κάνουν πρόβες για τα θεατρικά, τα παιδιά, χοροδίες και τα λοιπά. Πάμε λίγο να το δείτε πιο κοντά. Αυτό εδώ πέρα. Είναι αυτό εδώ. Είναι όμορφο. Και έτσι ένας μικρός γύρος πάλι, έτσι όλο αυτό. Και φεύγουμε από εδώ και πάμε κάπου αλλού. Λοιπόν, άρα τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, σταματήσαμε για να πιούμε έναν καφέ εδώ στα Everest. Μας βγήκε η γλώσσα, δεν είμαι με το αμάξι. Ο Παύλος είναι στη δουλειά. Και πίνουμε ένα καφέ. Θα σας δείξω έτσι λίγο το Everest, θα το δείτε έτσι και από μέσα, λιγάκι. Να ο καφές μου και να και τα Everest λίγο μέσα εδώ έτσι. Παιδάκια μου, εδώ πέρα είναι το pet shop, το πιο μεγάλο pet shop που υπάρχει στη Σαλαμίνα. Από εδώ έρχομαι και αγοράζω τροφή για τα σκυλάκια μου, τα δύο που έχω και τα γατάκια μου. Εδώ πέρα είναι η Τράπεζα Πειραιώς, καλά και ποιος δεν την ξέρει. Και εδώ είναι ο Σαρελάς, που αυτόν τον καιρό είναι κλειστά δυστυχώς και έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Βλέπετε και τα αυτοκίνητα και κουλουπού και τα λοιπά. Και πάμε παρακάτω, θα δείξω και τα υπόλοιπα. Εδώ πέρα είναι ένα μαγαζί που λέει ανακαινήσεις χώρων, μονώσεις, ταρατσών κτλ. Κοιτάξτε όμορφο που είναι στολισμένο. Αν και είναι μέρα, δεν φαίνονται, ακούτε τους θόρυβους που περνάνε τα λεωφορεία της Σαλαμίνας κτλ. Πάμε, έχω σας και άλλα μαγαζιά, πάρα πολλά. Για πάμε να δούμε και άλλα μαγαζιά. Παιδάκια μου όμορφα, έχει ένα ωραίο ανθοπολείο. Κοιτάξτε ωραίες που είναι στολισμένες, έχει βάλει φουσκωτά και καλά μπαλίτσες, φουσκινιάτικες. Και έχει και άλλα ένα μαγάζι εδώ στο πλάι, πάμε να το δούμε και αυτό που είναι το αγαπημένο μου και έρχομαι και ψωνίζω σύνδεση από εδώ πράγματα. Εδώ παιδιά είναι το μαγαζί το Βίκο, που έχει διάφορα είδη σπιτιού, χριστουγεννιάτικα κτλ. Τα πάντα και οικονομικά. Κοιτάξτε πόσο όμορφα είναι, είναι τέλεια. Κάνουμε και ένα κοντινό να δείτε λίγο τα χριστουγεννιάτικα πως είναι και τα λοιπά. Δεν είναι όμορφα, κοιτάξτε παιδάκια. Δεν είναι πανέμορφα. Είναι τέλεια τώρα τις γιορτές, κοιτάξτε. Είναι πανέμορφα. Και συνεχίζουμε τη διαδρομή, πάμε και σε άλλα μαγαζιά.
Παιδάκια, εδώ πέρα είμαι σε ένα στενό που έχει κάποια μαγαζιά. Θα βγούμε στη λεωφόρο τώρα εδώ πέρα που είναι η Σαλαμίνος. Εδώ είναι το πρώτο μαγαζί. Θα δούμε μπροστά πώς λέγεται, γιατί δεν το ξέρω. Νοτιμένο Σαλαμίνα, δεν τα ξέρω. Α! Αυτό εδώ πέρα είναι. Κοιτάξτε όμορφα ρουχαλάκια που έχει. Εδώ και τα λοιπά. Αχ, είναι για μωράκια. Είναι για πικρά παιδάκια. Αχ, που Παναγιά μου, θα τρελαθώ. Είναι πανέμορφα. Και εδώ είναι η είσοδος. Για να δούμε γύρω γύρω τι έχει. Ένα φαρμακείο που είναι κλειστό. Ένα ανθοπωλείο εδώ πέρα. Για να συνεχίσουμε τη διαδρομή. Με τι άλλο θα δούμε. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Τέλεια είναι, τέλεια. Α, λοιπόν, προχωράω. Σας δείχνω και άλλα στη συνέχεια. Και όταν πάμε σπίτι θα κάνουμε και το σούπερ μάρκετ χολ. Παιδιά, εδώ είναι το δεύτερο κινέζικο που υπάρχει. Και είναι μεγάλο, μας έχει ποικιλία, έχει δύο ορόφους. Και εδώ είναι το πρώτο 2,99. Έχει σύνολο 3 εδώ πέρα στη Σαλαμίνα. Εγώ θα σας δείξω το δεύτερο, γιατί συνήθως πάω από εκεί και ψωνίζω. Βασικά σε δύο ψωνίζω. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε, για να κάνουμε και ένα κύκλο έτσι. Α, ένα ακροπολείο. Τέλεια. Για πάμε και παρακάτω. Για πάμε να δούμε και τι άλλο έχει εδώ. Και επιτέλους, μετά από αρκετή διαδρομή, φτάσαμε στο Βασιλόπουλο. Αυτός, παιδιά, είναι ο μεγάλος Βασιλόπουλος. Βασικά υπάρχουν δύο μεγάλοι Βασιλόπουλοι. Εδώ αυτός πέρα που είναι στα κεντρικά της Κούλουρης και ένας που είναι προς το Εάντιο. Πάω να ψωνίσω και μετά από εκεί πάμε Κοτσόβολο. Να σας δείξω και τον Κοτσόβολο. Παιδιά, μόλις βγήκα από το σούπερ μάρκετ, πάρα πολλά ψώνια. Ξεπαραδιαστήκαμε που λένε. Πάμε τώρα Κοτσόβολο να δώσουμε κάποιες υποχρεώσεις που έχουμε και μετά πάμε σπίτι να κάνουμε σούπερ μάρκετ χολ. Παιδιά, ήρθα στο Κοτσόβολο να πληρώσω κάποιες δόσεις κτλ. Είμαι μεταξύ, γιατί είπαμε ότι ο Παύλος είναι στη δουλειά και αφού εγώ δεν οδηγώ. Και μετά από εδώ πάμε σπίτι να σας δείξω για το σούπερ μάρκετ χολ. Τα λέμε λοιπόν σε λίγο. Γεια σας! Είμαι σπίτι επιτέλους, μετά από 4 ώρες έξω. Δόξα σε Θεός, παιδιά. Θα σας δείξω λοιπόν τι ψώνισα. Είδατε λίγα μέρη έτσι λίγο αυτά. Δεν τελειώνει εδώ η βόλτα. Θα κάνουμε κι άλλη σε ένα άλλο vlog μας. Θα πάμε πιο μέσα στην Κούλουρη που έχει πιο ωραία μαγαζιά. Τώρα εκεί ήταν γύρω γύρω, γιατί εκεί ήταν οι δουλειές μου. Λοιπόν, πάμε στα πιο γρήγορα, γιατί έχω κάποια πράγματα ψυγείου και αυτά. Πήρα αυτό το self-stick, γιατί έχω το κινητό στο άλλο σας μιλάω και είναι βασικά μόνο για να τραβάς βίντεο και αυτά. Να, αυτό είναι και για φωτογραφίες, μπαίνει εδώ ένα καλωδιάκι και ανοίγει τόσο πολύ εδώ πέρα. Τσαπ! 5 βουλάκια και θα κάνω δουλειά μου όταν είμαι έξω για βίντεο. Λοιπόν, πήρα και το αυτό εδώ πέρα, το αρωματάκι που είναι talc. Εγώ ήθελα πούδρα μπεμπέ που μου μυρίζει σαν μωρό. Τα μαλλιά μου έχουν γίνει χάλια τη διαδρομή και αυτά καυσαέρια ήταν ωραία, λουσμένα, τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Δεν είδατε, σας το υποσχέθηκα θα τα φοράω τα κοκαλάκια. Λοιπόν, για εδώ. Να δούμε πώς μυρίζει. Α! Μισό. Έλα καλό μου, χρυσό μου. Παιδιά, έχεις το υποσχέθηκα. Το έχει παραγεμίσει η κοπέλα και δεν βγάζει. Σοβαρά τώρα. Καλό, εντάξει. Ελπίζω να είναι και ελαφρύ, γιατί εγώ τα βαριά αρώματα δεν. Το συγκεκριμένο μαγαζί, αυτό το μπουκαλάκι το έχει 2,5 ευρώ. Έχει από 2,5, έχει 5, νομίζω και 12. Τώρα δεν θέλω να πάρω μια μεγάλη ποσότητα και πήρα αυτό το μικρούλι έτσι. Για να λέω ότι πήρα κάτι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, γαλατάκι. 2 έχω πάρει βασικά, τα δείχνουμε τώρα όλα, εντάξει. Φτερούγες, τις είχε 3 και κάτι. Είναι αυτές που είναι οι τιματζίδικες και θέλουν μόνο ζέσταμα. Μαγιονέζα. Είπες, γιατί πήρες μαγιονέζα. Έλα, ντέ μου.
Λοιπόν, καλά, αυτά είναι τα κλασικά για το στάκια. Πήρα το τσένταρ της Ιρλανδίας που το έχει 2 ευρώ. Πήρα χοιρινή ομοπλάτη. Μορταδέλα, όχι παιδιά, δεν τα τρώω αυτά. Αυτά είναι αποκλειστικά και μόνο για τον Παύλο. Εγώ αυτά δεν τα αποφεύγω. Τι άλλο το πήρα, εμείς σκληροτηρή γκούντα. Αυτά είναι για τα τόστα. Τυράκι Kerrygold το είχε σε προσφορά από 4 ευρώ κάπου 10-20 λεπτά πιο κάτω. Μια σαλάτα. Τι λες τώρα σαλάτα αυτή πλέον, έτσι πως έχει γίνει. Μαρούλι με κρεμμύδι φρέσκο και άνηθο. Λοιπόν, το δικό μου τυρί που τρώω εγώ, το ευλογημένο που είναι νηστίσιμο και τα λοιπά, μ' αρέσει και είναι από σόγια, δεν είναι με τυρί. Αυτά δεν τα μ' αρέσει, θα τα αποφεύγω αυτά. Λοιπόν, ναι. Αυτό είναι η γουρνοπούλα. Πρέπει να πάει κατευθείαν στην κατάψυξη. Κατευθείαν. Πήραμε και κυμά για να κάνουμε μακαρόνια με κυμά. Πήρα αυτό εδώ πέρα το αριάνι του όλυμπου για τον Παύλο. Το παίγνει και του αρέσει πάρα πολύ. Γαλοπούλα για μένα. Και δύο τέτοια γάλα σοκολατό τροδοπάκι που τα έχει, είναι συν 5 μιλιμέτρ δώρο. Πήρα δύο. Αρχίστε το βλέπετε το ένα εδώ πέρα. Και ένα λεπτό συγγνώμη λίγο να πάνε τα βάλω στη θέση τους και επιστρέφω να δείξουμε και τα υπόλοιπα. Συγγνώμη για τη μικρή διακοπή, ούτε μικρή δεν ήταν, αλλά έπρεπε να μπουν κάποια πράγματα στο φυγείο. Δεν έπρεπε να μπορούσα να μείνω, ήταν ήδη αρκετές ώρες έξω. Λοιπόν, πήρα του Παύλου. Τα βρήκα προς φορά, τα είχε 1,99 τα μελάκια. Εδώ πάτε τα χειμώνα μέσα από τα ρούχα του, μόλις κάνει μπάνγκ και δεν φάγεται, είναι και κρυβουλιάρης. Του είχαμε μείνει, σας έδειξα τα φανελάκια. Είναι 4 στο σύνολο βασικά, θυμήθηκα τώρα ότι είναι 4 και όχι 2. Λοιπόν, κρακεράκια, τα έχει προσφορά 1,68. Τι άλλο. Μουστάρδα. Σοκολατίτσες, μία. Ωπα, τρεις. Μία είναι δική μου, η άλλη σου πάμε, εγώ δεν. Σκρόφιας. Από τα ξέχαστα. Μπέικον. Θα αγαπώ να μου καροτάκια. Θα συνδυάσω μαζί με τη σαλάτα που πήρα το μαρούλι. Καφέ. Δημητριακά ολικής άλεσης με milk chocolate, αυτά που τρώω εγώ. Πήρα και για τον Παύλο. Ναι, μη φάνεσαι θέλουμε και σοκολάτα, ξέρω και εγώ, ε. Για να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ. Α, πήρα μια μπλούζα από τον Κινέζο που πήγα. Δεν ξέρω αν θα σας αρέσει, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Βασικά δεν την πήρα για μένα, την πήρα για δώρο. Να, δεν φαίνεται έτσι. Είναι γυναικεία παιδιά, έχει κουκούλα, λίγο φερμουάρ. Σας είπα, είναι για δώρο, να το κάνω σε ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο. Δεν λέω πού. Την πήρα 16 ευρώ. Έχει και άλλες ωραίες μπλούζες κι αυτά. Εντάξει. Μόνο. Τι άλλο πήραμε, να δούμε τι άλλο πήραμε. Λοιπόν, ψωμί ολικής πήρα. Τι είναι, πολύ σφορό για τα τοστάκια μου. Γαλακτάκι και το καφέ μου. Βούτυρο. Ζάχαρη καστανή που βάζω στον καφέ. Τι άλλο πήρα. Α, ναι, ναι. Α, πήρα κι άλλα. Κι άλλο τυρί. Έχουμε πήξει το τυρί, παιδιά. Πήρα και κυμά γαλοπούλας, εκτός από κυμά χοιρινό. Γιατί πήρα. Γιατί μου αρέσει εμένα και τον τρώω εγώ. Ο Παύλος θα φάει το χοιρινό, εγώ θα φάω αυτό. Σώθηκα. Λοιπόν, πήρα το αγκρίνο, το εξώτικ που είναι άγριο ρύζι. Παιδιά, το έχω ξαναπάρει, είναι πολύ νόστιμο. Και να πάω να πάρετε κι εσείς όποιοι θέλετε ή όποιες θέλετε κτλ. Φάκελα και ένας καφέ, γιατί μου αρέσει τόσο καφέ. Και ο καφές και πού θέλω να πίνω. Πού και πού. Δεν πήρες το Βασιλόπουλο. Σαν αυτόν
ούτε διαφήμιση να έκανα. Λοιπόν, πήρα και άλλο τυρί. Ναι, είμαστε μακαρονάδες, εδώ πέφτει πολύ τυρί, παιδιά, δεν το συζητώ. Και βραστή γαλοπούλα για μένα πήρα. Να και τα άλλα δύο πανελάκια που σας έλεγα του Παύλου. Ένα. Και ένα δύο. Λοιπόν, και πήρα και φτερούγες. Ομές αυτές, δεν είναι οι άλλες τις πικάτικες. Αυτές μπορείς να κάνω κοκκινιστές, μπορείς να κάνω λεμονάτες, κάπως θα τις κάνω. Παιδάκια μου, αυτό ήταν το βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το είδατε. Να είστε καλά, ελπίζω να σας άρεσε. Συγγνώμη για το χάλι μου. Έτσι πως βγήκε καλά. 4 ώρες στο δρόμο, λογικό να χαλάσει και το μάλλον, να χαλάσουν όλα. Θα τα ξαναπούμε Δευτέρα με καινούριο vlog μας. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Έως τη Δευτέρα, φιλιά πολλά. Και τα λέμε. Γεια σας, καλό βράδυ!